Κώστας Γουλιάμος. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλώς σας. Συνεπώς, αφαιρικα. στείνεται σκηνικό πολέμου. Το νιώθηκαν εις άλλωστε, βλέποντας τις κινήσεις γύρω από την Κύπρο, κυρίως των πλοίων. Τελευταία εξέλιξη όμως, ε, η δήλωση από πλευρά Συρίας, ότι ξέρετε αν θέλετε τελικά τα χημικά μου, δεν πάρτε τα. Πάρτε τα στην κυδαιμονία των ΗΕ. Κύριε Τσουρούλη, πολεμικές πρακτικές από το παρελθόν οδηγούν κατευθείαν σε ένα μαύρο μέλλον. Και αν τελικά εισέλθουμε σε μία φάση πολεμικής ε, σύρραξης, έστω και περιορισμένης ε, στρατιωτικής ε, έκτασης. Ε, νομίζω πλέον ότι θα δούμε να μετατρέπεται το τοπικό πρόβλημα σε περιφερειακό ή ποιος ξέρει. Άρα είστε εξ αυτών που θεωρείτε ότι η Αμερική κάτι άλλο πάει να εξυπηρετήσει από το να αντιμετωπίσει την απειλή των χημικών όπλων. Κοιτάξτε, δεν ξεχνάω και δεν ξεχνάτε κι εσείς όπως η Ανατολική Μεσόγειος εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα όμως τελευταία, έχει ξαναγίνει η περιοχή του πλανήτη με τη μεγαλύτερη συσσωρευμένη και, ε, όξυνση αντιθέσεων ανάμεσα σε παγκόσμιες περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις, αλλά και περιοχή έκρηξης λαϊκών κινημάτων. Ναι. Η Αμερική σε αυτή τη φάση θέλει να επιβάλει ένα είδος... Ε, Παξ Αμερικάνα. Θέλει οπωσδήποτε να καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο λίμνη ή κάνει πολιτική και στρατιωτικής ισχύω για λογαριασμό τη, αφήνοντα την οικονομική ε, δύναμη, αν θέλετε, ε, ισχύ στην στην, 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 Γερμανία, τον Ευρωπαϊκό Νότο. Συνεπώς Πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά το βασικότερο είναι ότι διακυβεύονται πάρα πολλά ζητήματα. Πάντω, Και... εγώ οφείλω να υπογραμμίσω το εξή: Ότι παρόλο που υπάρχει έτσι, μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση αν αυτή τη χημική απειλή, δεν βλέπει κανεί την ίδια ευαισθησία πρώτον με τα θύματα αυτή τη επίθεση. Δηλαδή, δεν ασχολείται κανένα με τα Έχετε θύματα, δίκιο. αφού μα μοιάζει τόσο πολύ. Δεν... δεν βλέπω να γίνεται καμιά προσπάθεια να εξαλειφθούν όλα τα χημικά όπλα από τον πλανήτη. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια Ο πιο έλεγα εγώ. Βέβαια, έχετε απόλυτα δίκιο. με την άποψή σας. Θα έλεγα ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες φωτογραφίες που δείχνουν τον νύν Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει δείπνο μαζί με τον κύριο Άσαντ και βέβαια ήταν η περίοδος εκείνη όπου γινόταν η διαπραγμάτευση για την πόλη χημικών όπλων στη Συρία. Σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη, εγώ θέλω να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Μήπως ένα ηγέτη με αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν διστάζει. Αν τελικά τα χρησιμοποιήσει, να ρίξει χημικά στου πολίτε τη χώρα του. Πρέπει. Να τον αντιμετωπίσει μια Αμερική που είναι ικανή να τον αντιμετωπίσει και να τον αλλάξει. Υπάρχει ακόμα το ερώτημα αν τελικά η κυβερνητική πλευρά έχει κάνει χρήση και κατάχρηση χημικών ουσιών. Άρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να δούμε τι ήταν αυτό που όθησε τι ΗΠΑ προς αυτή την αγοραλογία πολέμου, όπω την ονομάζω. Και αυτός ο επικοινωνιακό πολέμος που ακούσαμε προηγουμένω είναι μέρο έτσι του, του παιχνιδιού. Τι είναι αυτό που την. Οδήγηση. Ακόμα και αν δεν γίνουν είναι... χειρουργικά χτυπήματα, λέτε ότι είναι πόλεμο, Ε, Βεβαίω είναι πόλεμο. Ναι. Ε, Καταρχά, στείνεται ένα σκηνικό νέων αεροπορικών επιδρομών κατά βούληση και αυτό δημιουργεί και κτημένο μετά. Σε κάθε... ε, ε, θέλω να επιστρέψω σε αυτό που λέγα προηγουμένω. Η υποτιθέμενη επίθεση του Συριακού στρατού με χημικά αέρια έρχεται σε μια στιγμή που ο Άσαντ ε, είχε. Αποκτήσει και πάλι το πλεονέκτημα στο, στο εσωτερικό. Και βέβαια υπήρχε και μία πρωτοβουλία για συνέβρεση της Ρωσίας και της Αμερικής και της Συρίας στη Γενέβη. Η λεγόμενη Γενέβη 2, μια διάσκεψη για τη Συρία, στην οποία όπως καταλαβαίνετε η Ρωσία προσερχόταν με κάποια πλεονεκτήματα. Έπειτα έρχεται σε μια εποχή που έχει γίνει η ανατροπή μόρση στην Αίγυπτο, όπως και η ευρύτερη αποκαθήλωση των αδελφών μουσουλμάνων, που όλα αυτά σηματοδότησαν μια επαναπροσέγγιση, αν θέλετε, των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολική. Μεσογείου. Ξέρετε, όλα αυτά θυμίζουν σε πολλού τηλεθεατέ και σε εσά και σε μένα όσα έχει αποτυπώσει σε εκείνου του εκπληκτικού πίνακε ζωγραφική και ο Μποντιτσέλη στο χάρτη της Κόλαση. Όπω αργότερα και Μα στον ας... Γκόγια στον... στον πόλεμο. Ε, πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους α, σειράξεις, ε, γιατί οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από πολιτικά δρόμενα, δράσεις και πάνω απ' όλα ε, πρέπει να μιλήσουμε για ειρήνη επιτέλους σε αυτό το σημείο του πλανήτη και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.